Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Πώς σε κάνει να νιώθεις ένας τοξικός άνθρωπος στο γάμο ή στη σχέση? Γράφει μια φίλη. Αγαπητή κυρία Θέκελα, καταρχήν ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τα τόσο βοηθητικά και ψυχωτικά αλλά και καθοδηγητικά βίντεο σας που έχουν βοηθήσει τόσο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όπως παρουσιάσετε ένα βίντεο για την ψυχολογική λεκτική βία στο γάμο και πώς μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αλλά και το θύμα σύζυγο. Η λεκτική βία πολλές φορές εκδηλώνεται με επιθετική συμπεριφορά, καυγάδες, χειρονομίες, φωνές και ξεσπάσματα, ύβρις και απειλές. Πώς μπορεί να αναγνωριστεί και τι πρέπει να ανεχόμαστε και τι θα πρέπει να μας οδηγήσει στην απόφαση να χωρίσουμε? Τι γίνεται όταν οι λέξεις, οι χειρονομίες που εκφράζονται μας κάνουν να αισθανόμαστε άρρωστοι και καταθλιπτικοί και να μην βρίσκουμε νόημα σε τίποτε και να πέφτουμε σε αδράνεια? Αυτά είναι συμπτώματα μετατραυματικού στρες ίσως, και είναι η ψυχολογία του θύματος, το οποίο αποδυναμώνεται και δεν μπορεί να ξεφύγει από το θήτη. Τι μπορεί να κάνει κάποιος που δέχεται λεκτική και ψυχολογική βία? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αν δεν υπάρχει λύση? Πώς μπορεί να ξεφύγει από μια τέτοια κατάσταση? Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό αυτά που γράφει η κυρία. Είναι ξεκάθαρο ότι περιγράφει τη δική της κατάσταση στο δικό της το σπίτι, στη δικιά της την οικογένεια. Μιλάει για ψυχολογική και λεκτική βία στο γάμο και στην οικογένεια. Ρωτάει πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη λεκτική βία. Η λεκτική βία εκδηλώνεται, όπως γράφεις πολύ ορθά, με επιθετική συμπεριφορά, με καυγάδες, με φωνές, με χειρονομίες, με ξεσπάσματα, ύβρις και απειλές. Έχω βρει σε ένα ιστοχώρο που διαβάζω διάφορα, το Quora. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ένας ιστοχώρος στον οποίο γράφουν διάφοροι άνθρωποι. Είναι όπως ήταν το Yahoo Answer παλιότερα, Yahoo Answer. Έχω χάσει όμως τώρα το άρθρο, θα ψάξω να το βρω. Είχα βρει το βρήκα. Είχα βρει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Quora, είναι στα αγγλικά, θα σας το διαβάσω και θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Πώς σε κάνει να νιώθεις ένα τοξικό πρόσωπο, λέει. Ένα τοξικό πρόσωπο θα σε κάνει να νιώσεις τα ακόλουθα. Πρώτον, uneasy, walking on eggshell type of thing, on eggshells type of thing. Θα σε κάνει να νιώσεις άβολα. Θα σε κάνει να νιώσεις ότι πρέπει να περπατάς τις μύτες των ποδιών σου για να μην τον ενοχλήσεις. Να περπατάς τόσο προσεκτικά, σαν πως και υπάρχουν αυγό τσουφλά στο πάτωμα, που αν τα απαντήσεις θα υπάρξει θόρυβος και θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα το πρώτο πράγμα που σε κάνει να νιώσεις ένας τοξικός σύντροφος είναι άβολα. Το δεύτερο είναι ugly and worthless, να νιώθεις άσχημος και ανάξιος, όταν ο σύντροφος σου επιθυμεί και βγάζει τα αποθυμένα του πάνω σου. Αυτό που συνιστά την τοξικότητα σε έναν άνθρωπο κυρίως είναι το να μην αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα, να μην αντιμετωπίζει τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες και να τα βγάζει πάνω στους άλλους. Και στην περίπτωση αυτή πάνω στην σύντροφό του, στον σύντροφό του και στα παιδιά της, στα παιδιά τους. Το τρίτο πράγμα που σε κάνει να νιώθεις είναι ότι ποτέ δεν είσαι αρκετή ή ποτέ δεν είσαι αρκετός. Μπορεί να σε συγκρίνει και με άλλους ανθρώπους και να λέει δεν είσαι τόσο σπουδαίος, δεν είσαι τόσο σπουδαίος όπως είναι ο τάδε άνθρωπος ή δεν είσαι τόσο σπουδαίος όπως ήταν ο τάδε συγγραφέας, ο οποίος είχε γράψει πολύ σπουδαία βιβλία και είχε πει πολύ σπουδαία πράγματα και ήταν πάρα πολύ σοφός άνθρωπος και εσύ δεν ξέρεις αυτά που ξέρει αυτός ο συγγραφέας, που έχω διαβάσει εγώ αυτό το συγγραφέα και εγώ τα ξέρω και εσύ δεν τα ξέρεις. Νιώθεις ότι δεν σε εκτιμάει, γιατί ακριβώς ένας άνθρωπος που σε εκτιμάει δεν θα βγάνει εμετό τα αποθυμένα του επάνω σου, ούτε θα βγάζει τα δικά του κομπλεξιλίκια πάνω από σένα. Το πέμπτο που νιώθεις είναι ότι ελέγχεσαι, ότι το τοξικό άτομο σε ελέγχει, ελέγχει τη ζωή σου. Το έκτο που νιώθεις είναι έλλειψη ελευθερίας. Αυτό θα το καταλάβεις όμως όταν βγεις από τη σχέση ότι δεν είχες ελευθερία. Όσο καιρό είσαι μέσα στη σχέση και όσο καιρό είσαι μέσα στη συνεξάρτηση, δεν θα αντιλαμβάνεσαι εύκολα ότι δεν έχεις ελευθερία.
Επίσης, ένα τοξικό πρόσωπο σε κάνει να ντρέπεσαι ακόμη και δημοσίως όταν φωνάζει και δημιουργεί δράματα και καυγάδες δημοσίως. Ένα τοξικό πρόσωπο σε κάνει να νιώθεις ότι δεν αγαπιέσαι, ότι δεν σε αγαπάει και ότι είσαι και ένα αξιαγάπητο πρόσωπο. Όταν είσαι με ένα τοξικό άνθρωπο, το κεφάλι σου πρέπει να είναι συνεχώς σε γρήγορση, γιατί συνεχώς θα σου λέει ψέματα και θα σου κάνει το λεγόμενο gaslighting. Gaslighting είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιος σύντροφος λέει συνέχεια ψέματα στον ιστή σύντροφό του προκειμένου να το χειραγωγήσει. Είναι η ίστατη μορφή χειραγώγησης των gaslighting. Το δέκατο που νιώθεις με βάση αυτή την κοπέλα που γράφει, you feel like you can never sort out problems in a civil manner, rages by the toxic person. Νιώθεις, λέει, ότι ποτέ δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, να λύσετε τα προβλήματά σας με ένα πολιτισμένο τρόπο, οργή και ξανά οργή από το τοξικό πρόσωπο. Τα τοξικά πρόσωπα δημιουργούν καυγάδες εκ του μηδενός. Από ελάχιστες αφορμές, από πολύ μικρές αφορμές, θα κάνουν ένα ολόκληρο θέμα, γιατί στην πραγματικότητα μέσα τους είναι ένα κατζάνι που βράζει, τα θέματα τους είναι άλυτα, τα θέματα τους τα αγνοούν, δεν τα επιλύουν, οπότε κάποια στιγμή, όπως τη χύτρα ταχύτητα τους που αρχίζει να σφυρίζει και αν δεν την χαμηλώσουμε τη φωτιά, θα εκραγεί, έτσι και οι τοξικοί άνθρωποι εκρήγνυνται και δημιουργούν όλα αυτά τα οποία έχεις περιγράψει και εσύ, φίλοι, στο γράμμα που έγραψες. Καυγάδες, ξεσπάσματα, φωνές, απειλές. Το ενδέκατο πράγμα που μπορεί να νιώθεις όταν ζεις με έναν τοξικό άνθρωπο είναι να μην έχεις αυτοπεποίθηση. Να μην νιώθεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Να νιώθεις ότι σίγουρα κάτι θα συμβεί πίσω από την πλάτη σου και μπορεί να ρωτάς και τον εαυτό σου μήπως έχεις γίνει παρανοϊκός. Επειδή ακριβώς οι τοξικοί άνθρωποι, οι αδιάγνωστοι, λειτουργούν ύπουλα και χειριστικά, αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να καταλάβεις την αλήθεια, την πραγματικότητα από τους φόβους σου. Και αυτό ακριβώς είναι και η συνέπεια του gaslighting. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που έχει κυκλοφορήσει το 24 Οκτωβρίου 2019 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία ή στο online βιβλιοπωλείο των εκδόσεων «Ψυχογιός», περιγράφω ξεκάθαρα τι σημαίνει gaslighting, πώς έχει πάρει το όνομά του τον gaslighting από την ταινία «Gaslight» και εξηγώ ακριβώς τι σημαίνει ο άλλος να προσπαθεί να σε βγάλει τρελό και να προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις πως είσαι τρελός προκειμένου να σε χειραγωγήσει. Το 12ο πράγμα που νιώθεις είναι απογοητευμένος. Αυτό είναι η αγάπη τελικά? Να είσαι σε ένα γάμο ή να είσαι σε μία σχέση στην οποία να βιώνεις όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα? Απογοητεύεσαι. Το 13ο που μπορεί να νιώθεις είναι ότι συνεχώς κατακρίνεσαι παρόλο που προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατόν. Ό,τι και να κάνεις, ο τοξικός θα το κατακρίνει. Θα βρει μια μικρή λεπτομέρεια για να πει, για παράδειγμα, δεν έκλεισες την πόρτα σιγά σιγά, έκανες θόρυβο, δημιουργείς πρόβλημα ή ξέχασες να σβήσεις εκείνη τη λάμπα. Πολύ μικρά πράγματα. Ή γιατί έβαλες τα σκουπίδια εδώ και δεν τα βάλες εκεί. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι κατακρίνεσαι συνέχεια. Το 14ο που μπορεί να νιώθεις είναι εξάντληση συναισθηματική και σωματική. Όλη αυτή η κατάσταση είναι εξαντλητική. Το 15ο που μπορεί να νιώθεις είναι άρρωστος και να αποκτήσεις και σωματικά προβλήματα υγείας μέσα από όλη αυτή την ψυχική κακοποίηση. Το 16ο που μπορείς να νιώθεις είναι ότι έχεις πέσει θύμα χειραγώγησης. Σταμάτα και σκέφτου. Stop and think hard. As a toxic person will take you through manipulation in very slow steps. Λέει, πρέπει να σταματάμε και να σκεφτόμαστε πολύ καθαρά, γιατί οι τοξικοί άνθρωποι μας χειραγωγούν σιγά σιγά, μέχρι να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είμαστε προβληματικοί, ότι είμαστε κακοί, ότι η παλιοσυμπεριφορά που βγάζουν πάνω μας αξίζει και ότι εμείς φταίμε για όλα. Το 17ο που μπορεί να νιώθεις είναι ότι όλα είναι για τον σύντροφό σου. Πού είναι οι δικές σου, γιατί οι δικές σου ανάγκες δεν έχουν καθόλου προτεραιότητα? Όταν ζεις με έναν τοξικό άνθρωπο, τα πάντα είναι για αυτόν. Εγώ δεν νιώθω καλά, εγώ νιώθω καλά, εγώ θέλω αυτό, εγώ δεν θέλω αυτό.
ακόμη και όταν κάνεις παράπονα για το πόσο σε έχουν στενοχωρήσει και σε έχουν πληγώσει με τη συμπεριφορά τους, θα σου απαντήσουν «Μα και εγώ πληγώθηκα». Ναι, και εγώ πληγώθηκα όταν σε έκανα να νιώθεις κατά, και εγώ πληγώθηκα όταν τα έκανα όλα άνω κάτω μέσα στο σπίτι, και εγώ πληγώθηκα όταν σου έκανα ψυχολογικό πόλεμο. Και το τελευταίο που μπορείς να νιώθεις είναι φόβο. Γιατί δυστυχώς έχεις επιτρέψει σε έναν άλλο πρόσωπο να δημιουργήσει φόβο μέσα σου. Πηγαίνοντας λοιπόν πίσω στο ερώτημα της φίλης για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, θα της πω ότι ήδη στη δική της την περίπτωση τα αναγνωρίζει ότι συμβαίνουν. Μπορεί να λάβει υπόψη της και αυτά τα 19 χαρακτηριστικά που είχα βρει σε αυτό το άρθρο στο Quora, που βασικά δεν είναι ψυχολόγος που γράφει αυτό το άρθρο, είναι μια κοπέλα που το γράφει μέσα από προσωπική της εμπειρία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι έχουμε βρεθεί σε τοξικές σχέσεις, και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί σε τοξικές σχέσεις, γνωρίζουμε εκ πικράς πείρας, από πικρή πείρα δική μας, ποια είναι τα συναισθήματα. Και αυτό ακριβώς που γράφει η φίλη στην επιστολή της είναι όταν οι λέξεις, οι χειρονομίες που εκφράζονται μας κάνουν να αισθανόμαστε άρρωστοι και καταθλιπτικοί. Μιλάς για το ψυχολογικό αντίκτυπο που έχει πάνω μας ο ψυχολογικός πόλεμος που δεχόμαστε συνέχεια όταν ζούμε με έναν τοξικό άνθρωπο. Όταν βρισκόμαστε σε σχέση με έναν τοξικό άνθρωπο ή σε γάμο με έναν τοξικό άνθρωπο, βρισκόμαστε στο πεδίο της μάχης συνεχόμενα. Συνεχώς μας πολεμά. Μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Η τοξικότητα, ένας τοξικός άνθρωπος, είναι κάποιος ο οποίος κάνει ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους και κάνοντας αυτό το ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους, τους δηλητηριάζει την ψυχή. Άρα, αν βρίσκουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη συνθήκη που έχουμε καταπέσει συναισθηματικά και ψυχολογικά, που δεν νιώθουμε καλά, που νιώθουμε ότι είμαστε κουρασμένοι πολύ ψυχικά, φοβισμένοι και αδύναμοι να πάρουμε βήματα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε ψυχολογική βοήθεια. Να ζητήσουμε στήριξη από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, από ένα ψυχολόγο, από ένα ψυχοθεραπευτή, από ένα ψυχίατρο. Να ζητήσουμε βοήθεια για να ενδυναμωθούμε, να ξεπεράσουμε τις αρνητικές συνέπειες που μας έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη κακοποίηση που βιώνουμε μέσα στην τοξική σχέση, ώστε στην πορεία να μπορέσουμε να διασώσουμε τον εαυτό μας. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια τοξική σχέση, σε έναν τοξικό γάμο και ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν και παιδιά, που τα παιδιά αυτά αναπόφευκτα δέχονται τις συνέπειες όλης αυτής της τοξικότητας από πρώτο χέρι, και τον ένα γονιό που είναι τοξικός βιώνουν και τον άλλο που είναι θυματοποιημένος τον βιώνουν με αρνητικότητα, δηλαδή ακόμη και εσύ που δεν είσαι καλά και είσαι σε κατάθλιψη και δεν είσαι σε αδράνεια και εσύ δεν είσαι καλό παράδειγμα για τα παιδιά σου. Αυτά τα παιδιά επηρεάζονται. Αυτές τις μέρες έχω διαβάσει στο διαδίκτυο ότι έχει γίνει στην Κύπρο ένα οικογενειακό έγκλημα. Ότι ένας πατέρας ηλικίας 59 ετών σκότωσε με πολλές μαχαιριές τη σύζυγό του, η οποία νομίζω ήταν 52 ετών, και το γιο του που ήταν 20 ετών, σε ένα χωριό στην Κύπρο. Προσπάθησε να σκοτώσει και τον άλλο του γιο, ο οποίος γλίτωσε, που είναι 25 χρονών, και όπως έχει λεχθεί εκ των υστέρων, δεν γνωρίζω καλά την περίπτωση, σας λέω ότι έχω διαβάσει στις ειδήσεις, αυτός ο άνθρωπος, λέει, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε εκρηκτικές συμπεριφορές απέναντι στην οικογένεια του και στο παρελθόν. Διαβάζοντας αυτό το περιστατικό στις ειδήσεις, σοκαρίστηκα και πήγε αμέσως στο μυαλό μου στο γράμμα που μου είχε στείλει πριν μερικές εβδομάδες, ίσως πριν ένα μήνα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μιλούσε για την κατάσταση στο σπίτι με τον τοξικό του πατέρα, ότι πήγε να σπουδάσει, ότι αναγκάστηκε τώρα λόγω συνθήκων πανδημίας και οικονομικών συνθήκων να επιστρέψει πίσω στο σπίτι και ότι αντιμετωπίζει καθημερινά τον πατέρα του, ο οποίος είναι αλκοολικός, πίνει, ξεσπάει, και μου έγραφε για το πώς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση με τον πατέρα του, και είχα δώσει εξαιρετική έμφαση στην απάντηση εκείνης της επιστολής για το ρόλο που παίζει η μητέρα του, γιατί έλεγε «Η μητέρα μου είναι ο βράχος μου, είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου βρίσκει δίκαιο και είναι ο άνθρωπος που είναι λογικός και είναι ο άνθρωπος ο οποίος
σαν να ισορροπεί τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Και αυτό που είχα πει έτσι έντονα και εξακολουθώ να το λέω είναι ότι η μητέρα οφείλει σε εκείνη την περίπτωση, σε τέτοια περίπτωση, οφείλει να διαλύσει το γάμο και να πάρει τα παιδιά μακριά από τον τοξικό πατέρα και τοξικό σύζυγο. Γιατί δυστυχώς μπορούμε να φτάσουμε σε εγκλήματα. Και εγκλήματα δεν είναι μόνο όταν φυσικά, σωματικά σκοτώσει ένας άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο. Έγκλημα είναι όταν σκοτώνει και την ψυχική μας υγεία και ισορροπία ένας πατέρας τοξικός, ένας σύζυγος τοξικός, μια μητέρα τοξική, μια σύζυγος τοξική. Αν προσέξετε, δεν το παίρνω μόνο στο ότι οι άνδρες μόνο μπορεί να είναι τοξικοί και οι γυναίκες μπορεί να είμαστε τοξικές. Αν εσείς που ακούτε το βίντεο βιώνετε τοξικότητα μέσα στη σχέση σας και μέσα στο γάμο σας, κάντε μία παύση και ζητήστε αμέσως απαραίτητος βοήθεια. Έχουμε κάνει μία λίστα στο κανάλι με τις δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα, την οποία συχνά σας την αναρτώ και στην κοινότητα. Ανατρέξετε σε εκείνη τη λίστα αν υπάρχει θέμα οικονομικό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν καθυλωμένοι σε τοξικές σχέσεις και τοξικούς γάμους έχουν και το κομμάτι το οικονομικό σαν ένα λόγο που δυσκολεύονται να φύγουν. Ζητήστε βοήθεια από τις γραμμές βοήθειας ή από τις δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής και σε κρατικά ιδρύματα αλλά και σε δομές των δήμων και λοιπά. Υπάρχουν όλα, θα τα βάλω στην περιγραφή του βίντεο, θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link του άρθρου από την ιστοσελίδα μου που τα γράφει όλα αναλυτικά. Ζητήστε βοήθεια, ενδυναμωθείτε και πάρτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Οι τοξικοί άνθρωποι μας δηλητηριάζουν. Μας δηλητηριάζουν ψυχικά και συναισθηματικά. Χάνουμε τη ζωντάνια μας, χάνουμε την όρεξή μας για ζωή, χάνουμε τη χαρά της ζωής. Νιώθουμε άχρηστοι μαζί τους. Νιώθουμε ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι της γης, που δεν μας αξίζει αγάπη, που δεν μας αξίζει καλοσύνη, που δεν μας αξίζει ευτυχία. Όχι. Σε όλους μας αξίζει αγάπη, σε όλους μας αξίζει καλοσύνη, σε όλους μας αξίζει ευτυχία και είναι κρίμα να προσπαθούμε τόσο πολύ να πείσουμε έναν άνθρωπο ότι είμαστε ok και ότι είμαστε εντάξει, έναν άνθρωπο που λόγω της τοξικότητας και της αδιαγνωσίας του δεν μπορεί να πεισθεί. Όταν ο άλλος είναι τοξικός, δεν είμαστε εμείς το πρόβλημά του. Αν χωρίσουμε από αυτόν, δεν θα πάψει να είναι τοξικός. Το πρόβλημα ενός τοξικού ανθρώπου είναι μέσα του. Αν δεν αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του και αν δεν πολεμήσει θαραλέα για να εξαλείψει τους εσωτερικούς του δαίμονες και να τους αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του δαίμονες και να τους κατακτήσει και να τους χειραγωγήσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, όχι να χειραγωγήσει τους άλλους γύρω του, δεν θα μπορέσει ποτέ να βρει ούτε ο ίδιος ούτε η ίδια ηρεμία και να είναι ούτε ο ίδιος ευτυχής. Όμως δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να βιώνει όλη αυτή την τοξικότητα επειδή έτυχε να σε παντρευτεί εσένα ή έτυχε να τον γεννήσεις ή να τη γεννήσεις κλπ. Ή έχουμε μεγάλη ευθύνη και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στη δικιά μας τη ψυχή και κυρίως απέναντι στις ψυχές των παιδιών μας, ή αν έχουμε παιδιά τα οποία βιώνουν την τοξικότητα αυτής της σχέσης και αυτού του γάμου, έχουμε ευθύνη να σώσουμε ό,τι σώζεται. Τον τοξικό εμείς δεν μπορούμε να το σώσουμε. Το μόνο που μπορούμε να του κάνουμε είναι να του πούμε φεύγω και κοίταξε να φτιάξεις τον εαυτό σου γιατί έχεις πρόβλημα. Μπορεί να μας ακούσει, μπορεί να μην μας ακούσει. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Ευθυνόμαστε όμως για να σώσουμε, έχουμε ευθύνη και μπορούμε να το κάνουμε, να σώσουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας από μια τέτοια κατάσταση. Ο τοξικός θα μας χειραγωγήσει, θα μας κάνει gaslighting, θα μας πει ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα. Θα μας πει ότι εμείς είμαστε οι τρελοί, εμείς είμαστε αυτοί που τον θυμώνουμε. Εσύ με κάνεις να θυμώνω. Εσύ μου προκαλείς τα νεύρα. Εσύ μου προκαλείς τα ξεσπάσματα. Εσύ μου προκαλείς το ένα. Εσύ μου προκαλείς το άλλο. Όχι άνθρωπέ μου. Όχι άνθρωπέ μου. Δεν σου προκαλώ τίποτα. Εσύ με έχεις βρει εμένα σαν ένα καλάθι των αχρήστων να κάνεις εμετό τα αποθυμένα σου και να με τρελάνεις και από πάνω. Δεν σου επιτρέπω να με τρελάνεις. Δεν θέλω να είμαι τρελός. Δεν θέλω να είμαι τρελή. Θέλω να ζω φυσιολογικά. Και ας είμαι μόνος. Και ας είμαι μόνη. Και ας έχω μια μονογονεϊκή οικογένεια. Και ας μην έχουν τα παιδιά μου μέσα στο ίδιο σπίτι τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους, γιατί είπαμε ότι μπορεί και μια μητέρα να είναι τοξική, όχι απαραίτητος ένας πατέρας. Ας μην έχω όλο το πακέτο.
όλο αυτό που η κοινωνία θεωρεί ευτυχία. Που θα ήταν ιδανικό να είμαστε δύο άνθρωποι υγιείς ψυχοσυναισθηματικά, που να έχουμε μαζί μια σχέση, μια οικογένεια και να δίνουμε χαρά ένας στον άλλο και να αγωνιζόμαστε μαζί για τα προβλήματα της ζωής. Από τη στιγμή όμως που ένας από τους δύο είναι αδιάγνωστος και λειτουργεί τοξικά, δεν μπορεί να δουλέψει αυτή η σχέση, ούτε μπορεί το θύμα του αδιάγνωστου θήτη να τον θεραπεύσει. Δεν είμαστε ψυχολόγοι και ψυχολόγοι να είμαστε, ψυχολόγος να είσαι εσύ ο ίδιος και να έχεις σχέση με ένα τοξικό άνθρωπο, όσες προσπάθειες και να κάνεις δεν θα το θεραπεύσεις. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να απολωλάνεις το δικό σου εαυτό, όσο θα μπλέκεις περισσότερο με τον gaslighting, με τη χειριστικότητα και με όλες αυτές τις ύπουλες καταστάσεις. Όσοι έχουν πρόβλημα να πάνε να φτιαχτούν και όσοι έχουμε αποκτήσει πρόβλημα από την μακροχρόνια κακοποίηση μέσα σε σχέσεις και σε γάμους, να πάμε και εμείς να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να φτιαχτούμε και εμείς, γιατί η ζημιά, η ψυχική που παθαίνουμε από τέτοιες σχέσεις είναι πολύ σοβαρή. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Συγγνώμη που είμαι τόσο έντονη. Δεν γνωρίζω την περίπτωση της κυρίας, δεν γνωρίζω δεδομένα, δεν γνωρίζω συνθήκες, μιλάω γενικά και ο καθένας που έχει παρακολουθήσει αυτό το βίντεο μπορεί να κάνει έτσι μια καλή ενδοσκόπηση για να δει μην τυχόν και ο ίδιος είναι θύμα τοξικότητας σε μια σχέση ή μην τυχόν και ο ίδιος ή και η ίδια λειτουργούν τοξικά προς τον σύντροφο τους, τη σύντροφο τους και τα παιδιά τους. Ας αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Καλό βράδυ.